Στο Next Morning Show με τον Νίκο, τη Μέρη και τον Πλάτωνα, διηγηθήκαμε ποιο είναι το πιο περίεργο περιστατικό που έχουμε δει οδηγώντας το αυτοκίνητό μας. Σινισκή, βράδυ, Σάββατο, σε πολύ γνωστό σημείο, εντάξει, οκ, okay, πολύ καλά κέντρο. Έχει πέσει ο τύπος στα δύο και φυσικά κάνει το γνωστό. Πού κάλεσε αυτοκίνητο δίπλα σου? Καλέ, στο. Στο πεζοδρόμιο. Σταμάτησε αυτοκίνητο και έκανε. Αμάν, σαν δεν τρέπονται λίγο σαρδανάπαλοι. Καλέ, τι καταλάβατε για σεξ? Τι εννοεί? Κακάκια έκανε ο άνθρωπος. Κακάκια, ναι. Επέστε ρε παιδί. Κακάκια. Εντάξει, ο άνθρωπος του ήρθε. Είναι πιο γρήγορο και από την αστραπή αυτό. Δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Εσύ. Παιδιά, τσιμισκή. Πάλι τσιμισκή. Τσιμισκή, τσιμισκή. Γιατί και αυτό θα σα πω εγώ τσιμισκή. Βράδυ Σαββάτου καλοκαίρι. Η πόλη ψιλοέρημη. 4,5 ώρα τα ξημερώματα. Είμαι σταματημένη στο φανάρι. Είναι από δίπλα μου ένα αυτοκίνητο με 5 αγόρια μέσα. Ακούνε τέρμα τσίτα μουσική. Και λέει ο οδηγός στο διπλανό του συνοδηγό: θα το κάνει, δεν τολμάς. Όχι, τολμάς. Όχι, δεν τολμάς, ρε. 50 ευρώ. Φωνάζω τέλος πάντων. Τόλμησε, παιδιά. Έβγαλε όλα τα ρούχα, έκανε μια βόλτα γύρω από το αυτοκίνητο. Την ώρα που ήταν σταματημένη στο φανάρι και ξαναμπήκε μέσα. Όταν λέμε τσιτσίδι, μιλάμε πως το γέννησε η μανούλα του. Τσιτσίδι, ναι. Εσύ τι έκανες, Μέρη? Έκλεισε τα μάτια μου, Βρενικό μου. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Πλάτωνα μου, εσύ. Τσιμισκή. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Ο ήλιος ήταν πάνω από το κεφάλι μου. Τι λες? Και σταματάω στο φανάρι μπροστά από τη διάβαση των πεζών. Ναι. Και παιδιά, ποιος περνάει από μπροστά? Ο Κούγιος. Ο Γιώργος Κωνσταντίνος. Και αυτό είναι παράξενο. Θα σου πω. Το παράξενο ήταν ότι δεν είχε σε αυτή την ηλικία ούτε μία λευκή τρίχα, παιδιά. Ούτε αυτό είναι παράξενο. Ναι, αλλά ποια είχε δίπλα του? Ποια? Και της λέει, πάμε σπίτι. Ποια? Την Άννα Φόνσου! Πλάκα κάνει. Και πιστεύω ότι πηγαίναν στο σπίτι του ηθοποιού.